Έχουμε την κυρία Διβάνη στην παρέα μας. Τραγούδι πρώτα. Χωρίς τραγούδι δεν καλημερίζω. Ένα τραγούδι έτσι δυναμικό, ταξιδιάρικο, να μπούμε στο πνεύμα. Έλα. Κυρία Διβάνη, καλή σας μέρα. Α, δεν είστε καλοί άνθρωποι. Τι είναι αυτό το τραγούδι που βάλατε? Είναι διπληγές σας, είχα για καλύτερους ανθρώπους. Αν σας δίναμε ένα εισιτήριο, πού θα πηγαίνατε τώρα? Το Μεξικό. Το Μεξικό. Αλλά και το Καλάβρι το μου κάνει. Έχω γίνει πετριοπαθής. Α, όπου να είναι. Και εμένα Καλάβρι το θα τα βολεύαμε, λέτε. Δεν το κάνουμε από κακία, είμαστε καλοί άνθρωποι, το κάνουμε από διάθεση να μοιραστούμε όλοι μαζί ένα ταξίδι, έστω και νοερά. Ας το δεχτώ, ας το δεχτώ. Ωραία, έτσι. Να με πληγώσατε. Να φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Μου λέγατε στο τηλέφωνο, καταρχάς να πω ότι είστε από τις αγαπημένες μου συγγραφείς. Έλεγα προηγουμένως ότι διάβασα το Φεβρουάριο το βιβλίο σας και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όσους θέλουν να διαβάσουν κάτι αυτές τις μέρες ή θέλουν να κάνουν ένα δώρο. Και θα πούμε και για το βιβλίο περισσότερα. Ναι, είναι τα ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας, το προηγούμενό σας. Και ετοιμάζουμε για τον Καποδίστρια τώρα, που είναι το επόμενο. Είναι βιβλίο καραντίνα. Το τελευταίο ζευγάρι. Το τελευταίο ζευγάρι, σωστό. Είναι βιβλίο καραντίνας ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας ήταν μόνοι μας σε καραντίνα, επομένως νομίζω ότι θα ταυτιστούμε. Καημένος. Το γράψατε στην προηγούμενη καραντίνα. Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το είχα γράψει μαζί με τα προηγούμενα ζευγάρια. Mm-hmm. Αποφάσισα να τον αφήσω απ' έξω, γιατί πρώτον ήταν ένας πολύ μοναχικός ήρωας ο ίδιος. Δεύτερον, η εποχή που έζησε, κοντά στην Επανάσταση, ήταν πολύ πολύπλοκη εποχή και ήθελε έκταση. Mm-hmm. Οπότε αν το έβαζα μαζί με τα υπόλοιπα ζευγάρια και θα τον αδικούσα τον Καποδίστρια και θα το μάζευα πολύ ώστε να μην γίνει κατανοητό. Mm-hmm. Του άξιζε ένα ολόκληρο βιβλίο του Καποδίστρια. Και μας χαρίζεται ακόμη ένα βιβλίο. Να πω, όταν το διάβασα το Φεβρουάριο, στεκόμουν, είναι από τα βιβλία που στέκεσαι, γυρίζεις πίσω, στέκεσαι, γυρίζεις πίσω, στα ζευγάρια αναφέρομαι τώρα που έγραψαν την ιστορία. Πω λίγο ότι έχουμε Γεώργιο Παπανδρέου Κιβέλη, δύο ηθοποιοί στο ίδιο σπίτι. Παύλος και Φρυδερίκη, η βασίλισσα που έγινε βασιλιάς. Νίκος Μπελογιάννης, Έλλη Παπά, Έρωτας και Επανάσταση. Ελευθέριος Βενιζέλος και Έλενα, ένας γάμος εθνικού συμφέροντος. Ίων Δραγούμης, Πινελόπη Δέλτα και Μαρίκα Κοτοπούλη, ο Άμλετ, η κυρία και η θεατρίνα. Χαρίλαος και Σοφία Τρικούπη, αδελφές ψυχές, τα δύο αδέλφια. Όθωνας και Αμαλία, ερωτευμένοι με την Ελλάδα. Και Μαντώ Μαυρογένους και Δημήτρης Υψηλάντης, Έρωτας σαν πόλεμος. Είναι όλη νεότερη ιστορία, δοσμένη απίστευτα. Ελάτε. Ναι, και κάθε ένα από αυτό θα μπορούσε να γίνει μια ταινία του Χόλιγουντ. Είναι τρομερές ιστορίες. Θα κάνουμε εγώ κάτι. Θα σταθούμε λίγο. Έχω πει εδώ στα παιδιά, όποιον ρώτησαν ξέρει η πάστα Σεράνο από πού προέρχεται, δεν ήξερε κανείς. Βρήκαμε μια φωτογραφία. Ξέρετε, σε αυτό το βιβλίο δεν είναι μόνο ότι μαθαίνεις τις ζωές, τις πολιτικές αποφάσεις, τη νεότερη ιστορία, μαθαίνεις και άλλα τέτοια πράγματα που ούτε καν τα φαντάζεσαι. Όπως αυτό. Της εποχής. Ναι. Ναι, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι η κοινωνία της εποχής. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι, τι έτρωγαν, τι φορούσαν, πώς συμπεριφέρονταν στα σπίτια τους. Κυρία Διβάνη, δείχνουμε μια φωτογραφία που είναι η Σεράνο. Ποια ήταν η Σεράνο? Η Ροζέτα Σεράνο ήταν μια ντιζές Λατινοαμερικάνα. Εδώ πάλι ξενοπληγές, γιατί θέλω να πω στη Λατινική Αμερική. Η οποία ήταν κούκλα, από ό,τι λένε. Είχε έρθει για κάποιες εμφανίσεις στην Ελλάδα. Έκαψε καρδιές, όπως καταλαβαίνετε, και η καρδιά νούμερο ένα που έκαψε ήταν του Γεωργίου Παπανδρέου, που ήταν λίγο έφλεκτη, να το πούμε. Έπαιρνε φωτιά εύκολα. Κυρία Διβάνη, δεν έχετε εικόνα, αλλά εδώ οι φίλοι όλοι οι τεχνικοί κουνάνε τα χέρια έτσι. Έχουν εικόνα δηλαδή ότι ήταν πολύ έφλεκτη όταν καρδιά. Έφλεκτη. Ναι. Ελάτε. Λοιπόν, οπότε γίνεται ένα ειδήλιο, το οποίο φυσικά ήταν κρυφό, γιατί ήταν παντρεμένος με την Κιβέλη τότε. Mm-hmm. Αλλά τους είχε καλέσει μια φορά στη βίλα στο Καστρί, τη Ροζίτα και την παρέα της. Η
Τότε η Ροζίτα είχε και κάτι παραπάνω, έκανε ένα τροχαίο, το μάθαν όλοι και εκεί έγινε χαμός. Έγραφα στιχάκια στις εφημερίδες και τα λοιπά. Έγινε φίρμα και η ακόμα μεγαλύτερη φίρμα και η Ροζίτα. Mm-hmm. Έγινε λίγο ρεζίλιο Παπανδρέου, αλλά εντάξει. Και ένα ζαχαροπλάστη στη γειτονιά μου, την Ιν, την Κυψέλη, mm-hmm. εδώ στο Select που ακόμα πάμε και πίνουμε καφέ. Επειδή η Ροζίτα ήταν η πελάτησά του και την είχε ερωτευτεί κι αυτός, της έφτιαξε την πάστα Σεράνο για να την τιμήσει. Η πάστα Σεράνο, λοιπόν, από την Σεράνο τη Χιλιανή, χορεύτρια, τραγουδίστρια, ντιζέζ. Έτσι, κολλητή του Γεωργίου Παπανδρέου, να το πω κομψά. Και φτάνει μέχρι τις μέρες μας αυτή η πάστα. Να τη δείχνουμε και στην εικόνα. Πού να φανταστεί τώρα κανείς. Έχουμε πάστα εικόνα. Δεν φάτε μάτια ψάρια. Είναι Σεράνο. Όλα εικόνα. Όλα εικόνα. Είμαστε στην εποχή της εικόνας. Αυτή λοιπόν ήταν η πάστα Σεράνο με το όνομα το συγκεκριμένο. Εγώ τώρα, επειδή σας παρακολουθώ και σας ακολουθώ και σε όλα τα social media, βλέπω τι μαθαίνω περπατώντας στην καραντίνα. Και θέλω να σας ρωτήσω, περπατώντας στην καραντίνα, γιατί όλο αυτό που κάνουμε, εκτός από το να διαβάζουμε, κάποιοι από εμάς, περπατάμε κιόλας. Περπατάμε. Κάνετε υπέροχες ιστορίες από την κάθε σας βόλτα. Αν σας έλεγα έτσι ένα ρεζουμέ αυτής της βόλτας στην Αθήνα, στην καραντίνα, ποιο θα ήταν? Ήταν ότι υπάρχουν, είναι μάλλον, δεν ήταν, ότι υπάρχουν μικρόκοσμοι γύρω μας, τους οποίους μέσα στη ροή του καθημερινού μας βίου δεν τους βλέπουμε, δεν έχουμε το χρόνο να τους παρατηρήσουμε. Τώρα λοιπόν που βολοδέρνω, περπατάω χωρίς προορισμό, τα μάτια μου έχουν γίνει σαν τα ψιά, δηλαδή μεγεθύνουν τη λεπτομέρεια. Γι' αυτό μου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, σαν να βλέπετε μια ταινία δηλαδή, σαν να σκηνοθετείτε μια λεπτομέρεια και μπαίνει σε μια σφαίρα πραγμάτων, γεγονότων και προσώπων ή καταστάσεων ή ζωντανών ψυχών, μπορεί να είναι ζωάκια, δεν ξέρω τι. Και λες, κοίτα, θα τα προσπερνούσα, δεν θα ήμουν μέσα σε αυτό. Τώρα είστε. Είναι ο χρόνος που το επιτρέπει αυτό. Διαφορετικός είναι. Αυτό που ζούμε είναι διαφορετικό. Οπότε είναι ένα δώρο κι αυτό. Έχετε δίκιο. Νομίζω σε αυτό το κακό, το λέγαμε και προηγουμένως με τον κύριο Γόγο και τους άλλους καθηγητές. Καταρχάς, το πρώτο, το κακό είναι ότι χάνονται άνθρωποι. Υπάρχουν θύματα. Υπάρχουν διασωληνωμένοι, οι οποίοι όταν βγουν, κάποιοι από αυτούς θα έχουν αρκετά προβλήματα. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν όλο αυτό το θέμα της υγείας και του κακού, από εκεί και πέρα είναι το τι απόσταση έχει η ζωή του καθενός, τα λέγαμε και στο τηλέφωνο, από την προηγούμενη ζωή. Εσείς ήσασταν ταξιδιάρα ψυχή με ένα σακουβαγιά στην πλάτη. Εγώ σας έλεγα στο τηλέφωνο ότι δεν έχουμε φύγει Σαββατοκύριακο ποτέ, γιατί δουλεύουμε Σαββατοκύριακα πάντα. Άρα η απόσταση. Οπότε τι είχατε, τι χάσατε. Έτσι, δεν είναι τεράστια. Για άλλους είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Γράφετε άλλο βιβλίο τώρα στη δεύτερη καραντίνα, ετοιμάζετε κάτι άλλο? Ετοιμάζω στο κεφάλι μου, δεν γράφω όμως, γιατί την έχω πάρει κάπως πιο βαριά τη δεύτερη καραντίνα. Στην πρώτη έγραφα το πικρό ποτήρι, τον Καποδίστρια. Οπότε πέρασε πολύ, ήταν και ένα πείραμα τότε. Ναι. Δηλαδή λέγαμε, είναι ο πόλεμος της γενιάς μας, πρέπει να ανταποκριθούμε, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Ήταν άνοιξη έξω, ερχόταν το καλοκαιράκι. Τώρα μας περιμένουν τρεις μαύρες, αλλά και το εμβόλιο. Σωστό. Οπότε οι ελπίδες μου τώρα έχουν στραφεί εκεί και περιμένω το καλοκαιράκι να εμβολιαστούν, παρακαλώ, για όλοι οι Μεξικάνοι, γιατί θα έρχομαι. Να σας πω, αν πάτε Μεξικό σε περίοδο που είμαστε στον αέρα, γιατί κλείνουμε για Αύγουστο και εμείς εδώ το μαγαζί μας, θα μας υποσχεθείτε σύνδεση. Mm-hmm. Θα κάνουμε μία σύνδεση από το Μεξικό. Θα λέτε ή όχι? Γελάει. Παιδιά, ας πάω εγώ και θα συνδεθώ και με την κόλαση. Πραγματικά. Να πω κάτι, με συγγνώμη. Καταρχάς, δείχνουμε φωτογραφίες σας από κάτω, που και δεν έχετε πάει. Κωστή, ναι. Κοίτα τώρα, να δεις. Πώς δεν τις βλέπω. Ανοίγει το μάτι, Αιθιοπία τώρα αυτό. Δείχνουμε Αιθιοπία. Εκεί ψηλά, Δείχνουμε Βιέννη σε ένα εδώ πλάσμα, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, σαν κροκόδιλο σαύρα. Δείχνουμε Δούναβη. Προς το πράσινο, ίσως. Δείχνουμε Παταγωνία. Πουθενά δεν έχετε πάει, κυρία Διβάνη. Δείχνουμε Σαν Σεμπαστιάν. Και τι άλλο έχουμε? Αυτά. Υπέροχα ταξίδια. Μια μικρή γεύση. Με πληγώνετε λίγο. Σας ακολουθήσαμε λίγο τα βήματά σας. Άρα θα πάτε Μεξικό, θα πάτε. Θα γίνει το εμβόλιο, θα πάνε όλα καλά. Θα πάτε Μεξικό και θα κάνουμε σύνδεση. Να το δούμε έτσι. Αμήν. Να ρωτήσω και κάτι διαφορετικό. Εγώ... Γιατί μιλούσαμε με ένα βιβλιοπόλιο, την ώρα που έπαιρνα βιβλίο, click away. Και μου λέει,
Έπρεπε να γίνει απαγόρευση για να έρθουν τόσοι πολλοί να το ζητάνε να το. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι απαγορευμένο για να το θυμηθούμε και να το αγαπήσουμε. Εγώ το θύμισα την πατάτα του Καποδίστρια που έπρεπε να την απαγορεύσει για να τη λατρέψει ο λαός. Λοιπόν, χτες το σκεφτόμουν αυτό. Ακριβώς αυτό που είπατε. Ότι χρειάζεται με ένα είδος στέρηση για να καταλάβεις πόσο μετράει για σένα κάτι. Είναι τρομερό ότι το προηγούμενο βιβλίο μου έγινε τρελό best-seller μέσα στην καραντίνα. Μέσα στην καραντίνα. Και τώρα ο Καποδίστριας το ίδιο. Το ίδιο. Είδατε. Είναι, πρέπει να εκτιμήσεις κάποια πράγματα, να χρειάζεται έτσι. Να υποστείς και κάτι. Έτσι, δηλαδή κάποιος να έρθει να στο στερήσει. Σωστό. Τότε θυμάστε την αξία του καμιά φορά. Να δούμε για αυτό που θα πάει. Δηλαδή πήγα εγώ χτες να ψηφιστονίσω τα δικά μου βιβλία. Λέω πώς πάτε, παιδιά. Μια χαρά μου λένε. Δώστε μας και προτάσεις, μιας και πήρατε τα δικά σας βιβλία. Για δώστε και προτάσεις. Τι να πάρουμε. Ιδέες. Λοιπόν, εγώ πήρα του Μπουτάρη την βιογραφία που λέγεται 70. Όχι 70, πολλά λέω. Πολλά χρόνια Αμπελώνα. Τρίγος, κάπως έτσι. Το περσινό Μπούκερ. Το «Γυναίκα, κορίτσι, άλλος». Πήρα επίσης ένα καταπληκτικό βιβλίο που βγάλανε εκδόσεις Πατάκη, που είναι τέλειο για δώρο. Είναι ένα μεγάλο σχήμα. Λέγεται «Χάρτες». Τι είναι αυτό? Και είναι χάρτες ζωγραφισμένοι υπέροχα, που μπορεί να πει σε ένα παιδί, πολύ μεγάλο και υπέροχο, υπέροχη εικονογράφηση, μπορεί να πει σε ένα παιδί τα πάντα για τη γεωγραφία του κόσμου με τον πιο ωραίο τρόπο. Τι ωραίο. Ωραία ιδέα. Αυτά. Και για τα σχολεία ωραία ιδέα. Να το ψάξω. Ναι. Ήδη ξεσηκωνόμαστε γιατί έχουμε κάνει και εμείς τις παραγγελίες μας να τα πάρουμε και να μυρίζει χαρτί αγαπημένο. Σας εύχομαι ολόψυχα καλές γιορτές. Σας εύχομαι ολόψυχα να πάτε στο Μεξικό και να συναντηθούμε έτσι ηλεκτρονικά και από κοντά μακριά όπως η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα. Και όταν εμένα τελειώσει... θα μου επιτρέψετε να ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Σε όλους να προσαρμοστούμε. Δεν είμαστε μωρά να αντιδρούμε βλακωδώς διακινδυνεύοντας τη ζωή μας. 3 μήνες είναι ακόμα. Υπομονή. Θα εμβολιαστούμε, να μην πεθάνουμε λίγο πριν το εμβόλιο. Προσυπογράφουμε. Καλά Χριστούγεννα σας εύχομαι, με υγεία. Σας φιλώ. Φιλιά και από εμάς την αγάπη μας. Ευχαριστώ πολύ.